Το πρώτο ήμισι του 18ου αιώνα η Αμερική βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους βόρειους και τους νότιους. Οι βόρειοι με αρχηγό τους τον Λίνκον υποστήριζαν την απελευθέρωση των σκλάβων και οι νότιοι με αρχηγό τους τον στρατηγό Λι πολεμούσαν για το αντίθετο. Εκείνη λοιπόν την εποχή, σε μια μικρή πόλη που ονομαζόταν Κόνκορντ, ζούσαν 4 πολύ χαριτωμένες αδελφούλες. 4 μικρές κυρίες. Η πόλη βρισκόταν κοντά στη Βοστόνη, στη νοτιοανατολική περιοχή της Νέας Αγγλίας, μια από τις πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν στην Αμερική. Στα περίχωρα αυτής της πόλης, πολύ γνωστής επίσης γιατί εκεί γεννήθηκαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι Έμερσον και Τόρε, υπήρχε ένα όμορφο σπίτι. Το σπίτι που ζούσαν οι 4 αυτές αδελφές. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το μεγάλο σπίτι. Αυτό ανήκει στο γείτονά του, στον κύριο Λόρες. Ναι, αυτό είναι το σπίτι. Καθώς ο πατέρας τους λείπει στον πόλεμο, τα έξοδα του σπιτιού τα είχε αναλάβει η μητέρα τους, αλλά δυστυχώς τα βγάζει πέρα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Τη μεγαλύτερη κόρη τη λένε Μάργαρετ, αλλά το χαϊδευτικό της είναι Μεκ. Αυτή είναι λιγάκι κοκέτα και ματαιόδοξη, αλλά στο βάθος έχει πολύ καλή καρδιά. Τη δεύτερη κόρη τη λένε Τζόζεφιν, αλλά τη φωνάζουν Τζο. Αυτή είναι ένα σκέτο αγοροκόριτσο. Της αρέσει να ονειρεύεται και η μεγαλύτερη επιθυμία της είναι μια μέρα να γίνει διάσημη συγγραφέας. Την τρίτη κόρη τη λένε Ελίζαμπετ, αλλά τη φωνάζουν Μπεθ. Η Μπεθ είναι ένα δειλό και ντροπαλό κοριτσάκι, η πιο ήσυχη από όλες τις αδελφές της. Η μεγαλύτερη αγάπη της είναι η μουσική. Τη μικρότερη από τις αδελφές τη λένε Άμι και της αρέσει πάρα πολύ να κάνει την κυρία. Η μόνη της στενοχώρια είναι η μύτη της που νομίζει ότι είναι πολύ πλατιά. Αυτές λοιπόν οι 4 μικρές κυρίες θα είναι οι ηρωίδες αυτής μας της ιστορίας. Τόση ώρα έκανα ασκήσεις πάνω στον πάγο και δεν έπεσε ούτε μια φορά. Καλά Χριστούγεννα, Τζο. Φαίνεσαι μια χαρά σήμερα. Α, καλά Χριστούγεννα, Δόκτωρ Μπάς. Πήγαινε στο σπίτι σου αμέσως γιατί θα ξεπαγιάζεις εδώ έξω. Το κρύο είναι ανυπόφορο. Έτσι θα πάω πιο γρήγορα. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Τα κατάφερα. Με είδατε λοιπόν. Τζο, δεν φαντάζομαι να χτύπησες. Και βέβαια όχι. Θα είναι απίθανο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν είναι ωραίο. Τώρα τελειώσαμε το στόλισμα. Γιατί δεν με περιμένετε. Είναι πολύ ωραίο, μπε. Όμως τι σου η Χριστούγεννα είναι αυτά χωρίς κανένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Πραγματικά δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είσαι φτωχός. Για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν θυμάμαι εκείνες τις μέρες που είχαμε λεφτά και μπορούσαμε να αγοράσουμε δώρα. Κι εγώ τις θυμάμαι εκείνες τις μέρες. Καλά λένε πως τα λεφτά φέρουν ευτυχία. Είναι όμως πολύ άδικο να μην μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα. Ξεχνάτε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περνάνε πιο δύσκολα από εμάς. Τουλάχιστον εμείς έχουμε τη μαμά και τον μπαμπά μας, το ξέρετε. Ο μπαμπάς μας όμως δεν είναι εδώ και θα αργήσει πάρα πολύ να γυρίσει πίσω. Τι να γίνει, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μην ξεχνάτε πως έχουμε πόλεμο. Έχεις δίκιο. Α, πόσο θα ήθελα να ήμουν αγόρι. Μόνο τότε θα μπορούσα να πολεμήσω σε στρατιώτης με τους βόρειους και να είμαι στον μπαμπά. Μπαμ, μπαμ. Κακόμοιρη Τζο. Δεν θέλω να με λυπάσει καθόλου, κατάλαβες. Μια μέρα εγώ θα γίνω μια διάσημη και πλούσια συγγραφέα. Θα το δεις. Και τότε θα σου χαρίσω ένα όμορφο πιάνο, αδελφούλα μου. Ω, είναι απίθανο. Και στην Μπεκ, βέβαια, πάρα πολλά φορέματα. Αλήθεια. Όσο για σένα είναι Άμι, λοιπόν. Α, μάλιστα. Μερικά κοσμήματα. Αχ, δεν βλέπω την ώρα. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να αισθάνεστε καμιά λύπη. Τα βρήκα. Ελάτε να δοκιμάσουμε να παίξουμε ένα χριστουγεννιάτικο έργο. Μπεθ, παίξε μας κάτι ασυνήθιστο στο πιάνο. Για ποιο ασυνήθιστο? Κάτι τρελό. Άμι, έχω γράψει μια σκηνή ακριβώς στα μέτρα σου. Όχι, θα είναι πάλι καμιά δύσκολη σκηνή. Μα όχι, είναι πάρα πολύ απλή. Ω, Ροντερίγκο, Ροντερίγκο, σώσε με. Και μετά λοιπόν θυμάσαι. Μα δεν είναι τίποτα, σου λέω. Α, Ροντερίγκο, Ροντερίγκο, σώσε με. Μετά πρέπει να λυποθυμίσω έτσι. Μήπως είναι καμιά πριγκίπισσα αυτή. Ακριβώς, μια πριγκίπισσα φυλακισμένη σε έναν πύργο. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Ούγκο, ένας παλιάνθρωπος. Και η Άμι φωνάζει. Ω, Ροντερίγκο, Ροντερίγκο, σώσε με. Και τότε εμφανίζεται ο Ροντερίγκο που τον παίζει Μεγ. Και ποιος είναι ο δικός σου ρόλος? Ο δικός μου. Εγώ είμαι Ούγκο, αχρίος. Και έχω έρθει να σας φάω. Με πολύ κακούς σκοπούς. Βλέπετε, βλέπετε λοιπόν. Είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ελάτε να προσπαθήσουμε.
Αστέ μου, αυτό το πιάνο είναι τελείως ξεκούρδιστο, άχρηστο! Μη στεναχωριέσαι, Μπε. Προτιμώ να πεθάνω παρά να ξαναπαίξω σε αυτό το πιάνο. Δεν πειράζει, θα παίξουμε χωρίς μουσική. Αμή αρχίζουμε. Είμαι ο Ούγκο, ο τρομερός. Ωχθέ και κύριε, εδώ η σκηνή είναι πάρα πολύ τρομακτική. Και ήρθα να σε βρω. Ροντερίγκο, Ροντερίγκο, σώσε με, σώσε με. Ήσουν πολύ καλή, το έπαιξες πολύ φυσικά. Αλήθεια? Ελάτε, ελάτε, δεσποινίδες, είναι ώρα για το τσάι σας. Σε ευχαριστούμε, Χάνα. Ελάτε να σερβιριστείτε. Τι βλέπω, τι βλέπω, ο γείτονάς μας. Αυτός δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο από το να παρακολουθεί τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι στο παράθυρο του δευτέρου ορόφου. Ποιος είναι αυτός, Χάνα? Είναι εγγονός του κυρίου Λόρενς, παιδί μου. Δεν ήξερα ότι αυτός ο παράξενος άνθρωπος είχε και εγγονό. Για να δω. Τζου! Καλέ, αυτός είναι ένας κούκλος. Τι είναι αυτά που ακούω, δεσποινής Τζον? Έχει δίκιο, Τζο, αυτό που κάνεις δεν είναι καθόλου σωστό. Καλέ, τι μας λες, αφού αυτός κοίταξε πρώτος. Α, θα μου λέω καλά, ένα αγόρι. Και μπορώ να πω ότι είναι και πολύ νόστιμος. Να τα σπάλι. Θα αποφάσισα, θα πιάσουμε φιλίες μαζί του. Τι? Αχ, αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να καθαρίσουν το χιόνι, είναι κακομαθημένα. Κακομαθημένα, κακομαθημένα! Αυτό είναι πολύ τολμηρό. Μα πώς κάνεις έτσι, τόσο πολύ φοβάσαι τα αγόρια. Αυτά που λες είναι ξεπερασμένα. Ακού τολμηρό. Άλλωστε, εγώ σου μιλάω για μια αγνή φιλία, τίποτα άλλο. Ξεχνάς λοιπόν ότι είναι ο εγγονός αυτού του απέσιου γέρου. Και τι με αυτό, αυτός δεν φταίει σε τίποτα. Εγώ ξέρω τον τρόπο για να γίνουμε δύο πολύ καλοί φίλοι. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, θεία Μάρτζε. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, θείτσα μου. Φέρεσε μια χαρά. Όχι και τόσο. Για έλατε εδώ, κορίτσια. Κορίτσια! Τζο. Τζο, όταν σας είπα να έρθετε εδώ, δεν εννοούσε να πηδήξετε πάνω από το τραπέζι σε ένα γρήμια, ορίστε. Μπερδεύτηκα λιγάκι, θεία μου. Αμή, δεν φαντάζομαι να πιάνεις ακόμα τη μύτη σου με εκείνα τα μανταλάκια για να λεπτύνει. Το κάνεις ακόμα αυτό? Μάλιστα, θεία, το κάνω. Μα αυτό είναι σκέτη ματαιοδοξία. Δεν το καταλαβαίνεις, Άμι. Πρέπει να δεχτούμε τον εαυτό μας όπως είναι. Μάλιστα, θεία μου. Έλα. Ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για σένα, παιδί μου. Σε ευχαριστώ πολύ, θεία Μάρτζε, ευχαριστώ. Θα δώσει και σε μένα, άραγε. Ορίστε, Μπεθ, ορίστε το δώρο σου. Ευχαριστώ, θεία μου. Μπεθ, είσαι ένα πολύ ευγενικό κοριτσάκι. Ναι, σας ευχαριστώ. Μπεθ, είσαι πια 13χρονών και δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ντροπαλή. Μάλιστα, θεία μου, δίκιο έχει. Είσαι πολύ καλό παιδί, Μπεθ. Και τώρα έχει σειρά... Δεν θα μου δώσει να το δει. Ορίστε, Μεγ. Σας ευχαριστώ πολύ, θεία μου. Μια και είσαι εσύ η μεγαλύτερη, πρέπει να βοηθάς τη μητέρα σου και να φροντίζεις το σπίτι. Κατάλαβες, παιδί μου? Ναι, αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, θεία μου. Ευγενικό, ευγενικό. Τι απέσεις ο μεγάλος. Εμένα φαίνεται με ξέχασε τελείως η θεία μου. Ποιος είπε ότι τον ξέχασα? Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, θεία Μάρτζ. Και μακροζωία. Ναι, μακροζωία. Πόσες φορές θα μου πεις ευτυχισμένα Χριστούγεννα? Συγγνώμη, θεία. Εσύ, παιδί μου, δεν ακούς τις συμβουλές κανενός. Το ξέρω ότι είσαι αγοροκόριτσο, αλλά προσπάθησε τουλάχιστον να είσαι. Μάλιστα, θεία, μάλιστα. Εξακολουθείς να γράφεις εκείνες τις απέσιες νουβέλες? Απάντησέ μου. Μάλιστα, θεία. Αλήθεια? Τότε να συνεχίσεις. Κάποια μέρα θα γράψεις και κάτι καλό. Όμως λίγη ευγένεια δεν βλάπτει. Ορίστε, ορίστε ένα δώρο για σένα. Τέλειο! Ευχαριστώ, θεία μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θεέ μου, αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ της. Μόλις περάσουν τα Χριστούγεννα να έρθει σπίτι μου, πρέπει να σου δώσω μερικά μαθήματα καλή συμπεριφορά. Τι? Συμπεριφορά, συμπεριφορά. Τι ανέδεια! Μάλιστα, θεία μου. Χαιρετισμού στη μητέρα σας. Μάλιστα, θεία. Ένα ολόκληρο δολάριο, κοιτάξτε, έχω κι εγώ. Έδωσε σε όλες μας από ένα δολάριο. Ελάτε, πάμε τώρα αμέσως να ψωνίσουμε. Το μαγαζί του Grace είναι ό,τι πρέπει γι' αυτό. Κι πιο γρήγορα.
Γιατί δεν έρχεσαι να με βοηθήσει? Άγι, σήμερα είναι σειρά σου, Τζα. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, δεσποινίδες μου. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω στο μαγαζί μου. Η κάθε μια από εμάς έχει και ένα δολάριο, κύριε Γκρέις. Ωραία, ωραία. Εγώ θέλω να αγοράσω ένα καπελάκι. Εγώ μια παρτιτούρα. Εγώ θέλω να παγιάσω ένα κουτί του ενός δολαρίου, έχετε? Ναι, σίγουρα. Χαίρομαι πολύ που είστε όλες τόσο χαρούμενες. Άραγε να αγοράσω αυτό το βιβλίο, ο μαύρος εκδικητής. Όχι, Τζο, γιατί αυτό το βιβλίο το έχεις διαβάσει. Διάλεξε κάτι άλλο, ένα που να μην το έχεις διαβάσει, παιδί μου. Έχεις δίκιο. Θέλω επίσης να διαβάσω αυτό, η συνωμοσία του Κόμι. Αγαπάς πολύ τα βιβλία, έτσι. Διάβασε εδώ και αν δεις ότι δεν σε ενδιαφέρει, φέρ' το μου πίσω, εντάξει, παιδί μου. Αλήθεια, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σου πω, Τζο, πως έχεις και πολύ ωραία μαλλιά, έξαντα και μακριά. Με κολακεύετε. Αυτά τα μαλλιά ο Τόμας, ο κουρέας μου, πολύ θα τα ήθελε να τα έχει. Μα γιατί? Μα για να κάνει μια περούκα, παιδί μου, μια περούκα με τα δικά σου τα μαλλιά αξίζει πολλά λεπτά, πολλά. Μα τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Γκρέις? Αυτό που είπατε είναι φοβερό, φοβερό. Συγχωρήστε με, δεσποινίδες μου, σας παρακαλώ, ξεχάστε το. Αγιανίτα, σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί και με πίστη ανυμνούμε το Θεό δοξολογούμε. Άγιατε, μαμά! Κορίτσια! Καλώς όρθες, μαμά! Καλώς όρθες! Έξω κάνει πολύ κρύο. Έχει έρθει και η θεία Μέτς και μας έφερε τα δώρα της. Πολύ ωραία. Σου στέλνει την αγάπη της. Αλήθεια, σήμερα πήρα κάτι που θα σας ευχαριστήσει πολύ. Θα αρέσει όλες σας, ελπίζω. Ναι, τι είναι? Ένα γράμμα από τον μπαμπά. Υπέροχα. Παρακαλούμε, διαβάστε το. Θέλουμε να μάθουμε πώς είναι. Αγαπημένη μου γυναίκα και παιδιά, ελπίζω το γράμμα μου να σας βρει καλά. Έχω τόσο να σας πω που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Κάθε μέρα που περνάει σας σκέφτομαι όλο και πιο πολύ. Τις νύχτες προσεύχομαι για σας. Και αυτό μου δίνει κουράγιο και ελπίδα να συνεχίσω τον αγώνα μου. Κανένας πόλεμος δεν είναι καλός. Η μόνη μας παρηγοριά είναι ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται για την ελευθερία, για την κατάργηση κάθε είδους σκλαβιά. Σε κάθε μάχη βλέπω πολλούς από τους συντρόφους μου να πεθαίνουν χτυπημένοι από τις σφαίρες του εχθρού. Γενναίοι στρατιώτες με υψηλά ιδανικά και μεγάλη πίστη. Αυτό είναι κάτι που με έχει συγκλονίσει. Όμως αυτά έχει ο πόλεμος. Ο κάθε πόλεμος. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, βοηθώντας ο ένας τον άλλο με αγάπη και κατανόηση. Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα που θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, το ξέρω ότι θα νιώσω υπερηφάνεια για τις μικρές μου κυρίες. Τη λατρεμένη Μεγ, την πολύ αγαπημένη μου Τζο. Την ευγενική μου Μπεθ. Τη γλυκιά μου Άμπι. Θέλω να βοηθάτε τη μητέρα σας και να την προσέχετε όσο μπορείτε. Από ένα μακρινό πεδίο μάχης, σας στέλνω την αγάπη μου, ευτυχισμένα Χριστούγεννα, ο πατέρας σας. Ο μπαμπά, ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, μπαμπά. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, βοήθα τον πατέρα μου να γυρίσει γρήγορα κοντά μας γερός. Μπαμπά, μπαμπά. Από την κυρία Χάμελ, εκείνη στη στενή Χάνα. Ναι, λέει ότι λυπάται πολύ, αλλά αν μπορούσατε να πηγαίνατε να τη βλέπατε, κυρία. Είναι πολύ δυστυχισμένη η γυναίκα. Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι πιο φτωχοί από εμάς. Κατάλαβα. Με χρειάζονται. Θα πάω να τους δω τώρα αμέσως. Κορίτσια, θέλω να πάτε όλες στο κρεβάτι σας. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτές είναι. Μα τι συμβαίνει, Τζο? Ο Θεέ μου, οι παντόφλες της μαμάς. Αυτές είναι τελείως άχρηστες. Τότε πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Δεν έχουμε όμως λεφτά, θα ξοδέψουμε όλα το πρωί στο μαγαζί. Θα ήθελα να τις χαρίσουμε ένα καινούριο ζευγάρι, αλλά δυστυχώς είναι πολύ ακριβό. Το βρήκα. Υπάρχει ένας τρόπος. Αυτά. Τι τρόπος? Θέλεις να πεις αυτά που αγοράσαμε πριν από λίγο? Κατάλαβα. Το μαγαζί του Γκρίς είναι ακόμα ανοιχτό. Πάμε. Πάμε αμέσως. Θα λυπηθώ βέβαια που θα χάσω τις βοηγές μου, αλλά τι θα γίνει? Ωραία, το αποφασίσαμε. Πάμε λοιπόν. Έλα, πάμε. Ωραία.
Κορίτσια, γύρισα. Μα πήγαν κιόλας για ύπνο. Άντε γρήγορα, πρέπει να γυρίσουμε στο δωμάτιό μας. Στην αγαπημένη μας Μανούλα, σου ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Αυτό είναι ένα μικρό δωράκι από τις κόρες. Θα αισθάνεσαι πολύ μόνη τώρα που λείπει ο μπαμπάς, αλλά κάνε λίγη υπομονή. Από τη Μεκ, την Τζο, την Μπεθ, την Άμι, με πολύ αγάπη. Μα είναι υπέροχες! Είδα τόσο καλά παιδιά! Χριστούγεννα, δεσποινίδες μου, ελάτε να πάρετε τις θέσεις σας, παρακαλώ. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, αλλά το σημερινό τραπέζι είναι το κάτι άλλο. Γιατί τόση αναστάτωση, τόση φασαρία? Έτσι συνήθισα να σας σερβίρω κάθε πρωί, το ξεχάσατε? Ναι, αλλά τότε είμαστε ευκατάστατοι. Πες μας, πες μας, Χάνα, τι φόρμα φορούσα τότε, πώς ήταν? Μα τότε φορούσα ακόμα πάνες, αγάπη μου. Μήπως ξέρετε, Χάνα, που είναι η μαμά? Έχει πάει στους Χάμελς. Ένα μωράκι γεννήθηκε σήμερα το πρωί και γι' αυτό πήγε εκεί. Ένα μωράκι? 5 μωρά γεννήθηκαν, το ένα πίσω από το άλλο, μέσα σε ένα κρύο δωμάτιο. Τα παιδιά αυτά πεινάνε από τότε που γεννήθηκαν. Η μητέρα σας τους πάει φαγητό για να φάνε αυτή τη γιορτινή μέρα. Είναι τόσο φτωχοί οι καημένοι. Τι σου συμβαίνει, τι σου συμβαίνει, Μπε? Τους λυπάμαι. Μα... υπάρχουν ένα σωρό πεινασμένοι άνθρωποι στον κόσμο μας και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ποτέ τίποτα. Ελάτε, ας αρχίσουμε λοιπόν να τρώμε. Ελάτε, ελάτε, ας αρχίσουμε. Μαμά, γύρισες. Κοριτσάκια μου, γιατί δεν φάγατε, συμβαίνει τίποτα? Γιατί σκεπτόμαστε τους Χάμελς, μαμά. Έχετε δίκιο. Πώς μπορούν να γιορτάσουν έτσι πεινασμένοι που ήταν Χριστούγεννα? Τους λυπάμαι πολύ. Α, ναι. Τότε ακούστε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε ό,τι υπάρχει σε αυτό το τραπέζι. Α, είναι πολύ ωραίο. Συμφωνώ κι εγώ. Κι εγώ. Ωραία. Ευτυχώς που το αποφύγησαμε εν καιρός. Λίγο ακόμα και θα τα είχα φάει όλα. Καλά μου, παιδιά. Χάνα. Ησύχασε. Ησύχασε. Ησύχασε, καλό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ήσαν και οι κόρες σας, κυρία. Εντάξει. Μα τι έπαθε επιτέλους αυτή η σόμπα, γιατί δεν ανάβει? Μάλλον θα έχει βουλώσει καμινάδα. Όπου βάλει όμως το χεράκι της η Ζωζεφίνα Μάρτς, αμέσως γίνεται ένα θαύμα. Θα δούμε όμως θα γίνει και τώρα. Για να δούμε. Μα είναι πολύ γλυκό, μωρό. Θες να το κρατήσεις λιγάκι? Δεν μπορώ, φοβάμαι. Μα και βέβαια μπορείς. Κράτησε το κεφαλάκι του με το ένα χέρι. Έτσι, μπράβο. Το κατάφερες, βλέπεις. Δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που είσαστε κι εσείς μωράκια στα γεφτά. Κακόμοιρη κυρία Χάμελ, από εδώ και πέρα θα έρχομαι μαζί με τη μαμά μου να σας βοηθάω. Τα κατάφερα. Ελπίζω ότι σε λίγη ώρα θα ζεσταθεί αυτό το δωμάτιο. Αλλά η κούρασή μου δεν περιγράφεται.
Τζο, μα έτσι είναι τρέλα. Μα γιατί με κοροϊδεύετε λοιπόν, ε? Τζο, σε παρακαλώ μη φωνάς, θα ξυπνήσει το μωρό. Συγγνώμη. Ω Θεέ μου, ας έχεις πάντα καλά αυτή την οικογένεια. Σε ηγετεύω, σε ηγετεύω, Θεέ μου. Να πάρει οργή, εδώ χρειάζεται να έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Τι κούραση είναι αυτή! Ωραία, αυτό είναι το παράθυρο. Α, θα το σημαδέψω. Σημάδεψα καλά, ορίστε. Όχι, δεν το πέτυχα. Αυτή τη φορά όμως... Το πέτυχα! Εκεί είναι! Γεια σου, δεν έρχεται κάτω να με βοηθήσει! Δεν μπορώ, είμαι κρυωμένος, νιώθω χάλια! Ω, λυπάμαι πολύ! Γιατί δεν έρχεσαι εσύ εδώ? Έλα επάνω να μου κάνεις λίγη παρέα, έλα, έλα! Στο σπίτι σου! Παρακαλώ, περάστε, Δεσποινής Μάτς. Ευχαριστώ. Ο κύριος σας περιμένει. Σε παρακαλώ, έλα μέσα, από εδώ, στο σαλονάκι. Έλα μέσα. Μα τι είναι τούτο, πρώτη φορά βλέπω τόσο όμορφο σπίτι. Τι έπαθες εσύ, τι έκφραση είναι αυτή που έχεις, τι κοιτάς έτσι? Τι είπες? Τίποτα, τίποτα, πέρασε. Η μαμά μου σου στέλνει χαιρετίσματα. Η Μέγ μου ζήτησε να σου φέρω λίγο από το γλυκό που έφτιαξε. Και η Μπεθ νόμιζε πως η γατούλα της θα σε διασκεδάσει. Έλα, κάνε μια υπόκληση. Α, τι ωραία που είναι. Έχεις ένα τόσο μεγάλο σπίτι. Ποιος άλλος μένει εδώ? Ο παππούς μου και ο κύριος Μπρουκ. Ο κύριος Μπρουκ, ποιος είναι? Ποιος είναι ο κύριος Μπρουκ? Είναι ο δάσκαλός μου. Εκείνος όμως θα ξέρει πολύ καλά. Και μου φαίνεται ότι του αρέσει η αδελφή σου. Τι μου λες, η Μεγ, αλήθεια? Ναι, αυτή, ώστε Μεγ τη λένε. Δεν το λες και στο δάσκαλό μου, θα χαρεί πολύ. Το βρήκα. Εγώ λέω να δώσουμε αυτό το γλυκό στο δάσκαλό μου. Συμφωνείς? Η Μεγ δεν κάνει ποτέ τέτοια πράγματα. Και ποιος σου είπε ότι ξέρει αυτόν τον κύριο? Τον πήρε στραβά, η αδερφή σου δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ, με παρεξήγησες. Η Μεγ είναι μία καλονή. Κι εσύ είσαι πολύ όμορφη, Δεσποινή, το ξέρεις. Και πώς θα σε φωνάζω λοιπόν, για πες μου τώρα. Α, λέγε με Λόρι αν θες. Και εσύ να με λες Τζο. Α, τι ωραίο πιάνο είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν βγαίνεις ποτέ σου έξω? Μα δεν έχω κανένα φίλο, γι' αυτό. Τότε γιατί δεν έρχεσαι στο σπίτι μας να μας δεις κιόλας? Έτσι θα βγεις και λίγο. Ναι, αλλά ο παππούς μου είναι πολύ αυστηρός άνθρωπος, δεν θα μ' αφήσει. Έχεις δίκιο, φαίνεται πολύ αυστηρός. Ποια είναι? Είναι η μεγάλη μου αδελφή. Πέθανε όταν ήταν 13 χρονών. Ο παππούς μου την αγαπούσε πολύ και γι' αυτό έβαλε το πορτρέτο της δίπλα στο δικό του. Κατάλαβα. Μοιάζει πολύ με την Μπεθ. Αυτός είναι ο παππούς σου, έτσι? Έχει πολύ αυστηρή έκφραση το πρόσωπό του. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί άνθρωποι θα τον φοβούνται. Όμως εμένα δεν με φοβίζει. Έχει κάτι το ευγενικό που μου αρέσει. Νομίζεις? Ναι, σίγουρα έχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Σε ευχαριστώ, Δεσποινής. Θεέ μου, είναι εδώ όλο ζώντανος. Μα παππού, εγώ... Χαίρομαι που σας βλέπω. Λες να μου βάλετε τις φωνές τώρα? Τι είπες? Τίποτα κύριε, εγώ δεν... Δεσποινής μου, δεν νομίζω να με φοβάστε, έτσι δεν είναι? Δεν με φοβάστε, Όχι. Όχι καθόλου. Έχετε λίγο αυστηρό πρόσωπο, αλλά μ' αρέσετε πάρα πολύ. Κατάλαβα, θέλεις να πεις ότι με φοβάσαι λιγάκι, αλλά παρόλα αυτά σου αρέσω, αυτό είναι? Μάλιστα, έτσι είναι κύριε, ακριβώς. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Είναι λοιπόν τόσο άγριο το πρόσωπό μου? Ναι. Και πολύ φοβάμαι ότι οι πιο πολλοί θα σας αντιπαθούν για αυτή σας την έκφραση. Ελπίζω να μην τις βάλει τις φωνές τώρα. Τι να σκέφτεται άραγε? Χαχαχαχαχαχαχα.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μην φαίνομαι τόσο άγριος. Θα σας κάνω αυτή τη χάρη, Δεσποινής. Και εμένα μου αρέσετε. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε το τσάι μας τώρα και να τα πούμε λιγάκι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε, αλλά πρέπει να φύγουμε. Περιμένουν, ξέρετε. Καλά, Τζο. Θα σε συνοδεύσω εγώ στο σπίτι σου. Όχι. Δεν θα σου επιτρέψω να βγεις από το σπίτι αν δεν γίνεις πρώτα καλά. Θα την πάω εγώ στο σπίτι. Αχ, αλήθεια, παππού! Μου φαίνεται ότι είναι καιρός να γνωρίσουμε και τους γειτονές μας. Έλα λοιπόν, πάμε. Έλα. Σήμερα μου έδωσες ένα καλό μάθημα και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Μα τι λέτε? Τι γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω. Στα μάτια του μπορούσε να θυμηθεί τις μέρες που ζούσε η αγαπημένη του εγγονή και αυτός καθόταν και την άκουγε να παίζει πιάνο. Όμως το ήξερε ότι δεν θα την ξανάβλεπε ποτέ πια, ότι ήταν μόνο ένα όραμα της φαντασίας του. Χαίρομαι πάρα πολύ την παρέα σας, κυρία μου. Κάνατε το γερό παππού πολύ ευτυχισμένο. Και όσο για τις μικρές κυρίες, τις κόρες σας, πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι όλες τους πολύ καλές και αξιαγάπητες. Είναι το κάτι άλλο που συνεχίζει να λέει και κάποιος. Τζο, δεν φαντάζομαι να χρησιμοποιήσεις εσύ τέτοιες φοβερές εκφράσεις. Η Τζο δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. Τι λες, Τζο, το πρόσωπό μου είναι ακόμα άγριο, είναι αυστηρό. Όχι, όχι. Τζο, τι είπε στον κύριο Λόρενς, πες μου σε παρακαλώ. Ω, τίποτα, τίποτα. Αντιθέτως, η Τζο μου έδωσε ένα πολύ καλό μάθημα, κυρία μου. Πολύ καλό. Ένα καλό μάθημα. Κύριε, Τζο, γέλα εδώ, μη φεύγεις, μη φεύγεις. Ω, σας παρακαλώ, σταματήστε, θέλω να σας πω κάτι. Κάτι σχετικά με το πιάνο του σπιτιού μου, λέω. Α, το πιάνο σας είναι υπέροχο, κύριε. Τζο, δεν διακόπτουν τους άλλους όταν μιλάνε, παιδί μου. Από τότε που πέθανε η εγγονή μου, κανένας δεν έπαιξε σε αυτό το πιάνο και πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα είναι τελείως άχρηστο. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να στείλετε όποια από τις κόρες σας θέλει να μελετά τα μαθήματά της σε αυτό εδώ το πιάνο. Το σπίτι είναι σχεδόν άδειο όλη την ημέρα και έτσι μπορεί να έρχεται όποτε θέλει και να παίζει όσο θέλει. Καταλάβατε. Ω Θεέ μου, από ό,τι φαίνεται κάθισε αρκετά ώρα να φεύγω λοιπόν. Τζο, θα ξανάρθεις, έτσι δεν είναι, μικρή μου, θα ξανάρθεις, σίγουρα πράγματα, για χαρά. Τζο! Μη στενοχωριέσαι, Τζο μου, εμείς πάντως συνεννοηθήκαμε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ που μ' αφήνετε να παίζω στο πιάνο σας. Μα τι πάθετε, γιατί με κοιτάτε έτσι, τι πάθατε. Ω, Κατερίνα, ποια είσαι εσύ, ποια? Κύριε! Μα ποια είναι αυτή η κοπέλα λοιπόν? Κύριε, τι έκανα, συγγνώμη. Πες τι μου λοιπόν, ποια είναι αυτή η κοπέλα? Είναι η Μπέθ, μια από τις κόρες μου. Η Μπέθ είναι μια ιδιοφυΐα στη μουσική παππού. Κατάλαβα. Η Μπέθ είναι πάρα πολύ ντροπαλή και δειλή, κύριε Λόρενς. Τη φέρατε σε πολύ δύσκολη θέση. Και η ματιά που της δείξατε ήταν γεμάτη αυστηρότητα και θυμό. Όταν σας μίλησε, εσείς την αγνοήσατε εντελώς και δεν της απαντήσατε. Γιατί, κύριε Λόρενς, γιατί? Δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν νομίζω πως θα έρθει πια στο σπίτι σας η Μπέθ, κύριε Λόρενς. Εκείνος νόμιζε ότι η Μπέθ θα ερχόταν στο σπίτι του. Όμως η Μπέθ δεν ήθελε να πάει. Βλέπετε, δεν μπορούσε να εξηγήσει καθόλου τη συμπεριφορά του κυρίου Λόρενς. Α, πότε θα πας για ύπνο? Σε λίγο. Μα τι κάνεις εκεί? Να βρεις ότι μπλέκεις παντόφλες και πάλι σε δρικές, έτσι δεν είναι? Τα βρήκε. Για τον μπαμπά της φτιάχνεις, Δεν φοράει παντόφλες στη σειρά το όμπο. Όχι, δεν είναι για τον μπαμπά. Α, δεν είναι για τον μπαμπά. Ωραία μπισκότα, μόλις φάω ένα μπισκότα με τα φτιάχνω. Μα να τη βρίξει εδώ πέρα, μην ενοχλείτε.
Ας αυτά πρόκειται για την Πεθ. Πήγαινε να δει. Είναι η Πεθ. Μα αυτό είναι αδύνατο. Το ίδιο λέω κι εγώ. Μου τρως τα μπισκότα μου, Να μην πως δεν θα σε έβλεπα καημένη. Μαμά! Μαμά, έλα μέσα, φρέσε! Αχ, τι συμβαίνει πάλι. Η Βεβέθ πήγε στο σπίτι του κυρίου Λόρενς, μαμά. Αλήθεια? Τα χέρια της κρατούσε ένα ζευγάρι παντόφλες που είχε πλέξει και με κάτι λουλούδια. Μα αυτό είναι πολύ ωραίο δώρο, Τζο. Μα δεν καταλαβαίνεις, πάει στο σπίτι του κυρίου Λόρενς. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Γιατί να μην πάει να κάνει μια επίσκεψη στο σπίτι του γειτονά μας και συγχρόνως να του χαρίσει και ένα ωραίο δώρο που έφτιαξε μόνη της. Κατερίνα Λόρενς. Μα τι γίνεται εκεί πέρα? Και παίζει στο πιάνο της εγγονής μου, ξέχασαν ότι τους είχα απαγορεύσει και να το αγγίξουν. Είναι εκείνο το κορίτσι. Παππού, μα ποιος παίζει πιάνο, παππού? Κάποια που την έστειλε ο Θεός, παιδί μου. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, κύριε. Εγώ φταίω για όλα. Σουτ, δεν πειράζει. Θα παρατηθώ αμέσως, κύριε. Σώπα αυτό το κορίτσι, το φώναξα εγώ, σου λέω. Ποια είναι αυτή, κύριε? Δεν την έχω ξαναδεί. Η Κατερίνα μου ξαναγύρισε κοντά μου. Μέσα του ζωντάνευσε πάλι η ανάμνηση της χαμένης του εγγονής, όταν καθόταν στο πιάνο της και έπαιζε ώρες ατέλειωτες. Πόσο ευτυχισμένος ένιωθε εκείνο τον καιρό. Η Μπεθ έπαιζε με μεγάλη δεξιοτεχνία το κομμάτι αυτό και έμοιαζε εκείνη τη στιγμή σαν να είχε παρασυρθεί σε άλλους κόσμους, σε κόσμους μαγικούς. Όταν τέλειωσε το παίξιμό της, η ντροπαλή Μπεθ, χωρίς να μιλήσει σε κανένα, έφυγε από το σπίτι. Όμως ο καιρός κυλάει τόσο γρήγορα και να που έφτασε ξανά η άνοιξη. Είδε η άμαξα του κυρίου Λόρενς. Πάμε να το χαιρετήσουμε, έλα! Να δώσει χαιρετίσματα στον κύριο Λόρενς. Εντάξει, Δεσποινή. Περιμένετε με. Τι ανέδεια. Ένα μιλά για τον κύριο Λόρενς με τόση οικειότητα. Βλέπεις, με τέσσερις κόρες και δίχως φράγκο η μητέρα προσπαθεί να τις αποκαταστήσει. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα παρακατιανή, παιδί μου. Πάμε. Έλα, πάμε τώρα. Βλέπεις, με τέσσερις κόρες και δίχως φράγκο η μητέρα προσπαθεί να τις αποκαταστήσει. Όχι, μαμά δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Γιατί δεν κοιμάσαι? Μαμά, για πες μου, τι σκέφτεσαι για το μέλλον μας? Ποια είναι τα όνειρά σου για μας? Για
Γιατί, γιατί ρωτά. Έχω ακούσει πως υπάρχουν μητέρες που θέλουν να παντρέψουν τις κόρες τους μόνο με πλούσιους άντρες, άσχετα αν είναι ικανοί να τις κάνουν ευτυχισμένες. Είναι αλήθεια. Μα τι είναι αυτά που λες, Τζο, δεν καταλαβαίνω. Αν κάποιος σαν τον Λόρι μας ζητούσε σε γάμο, θα τον δεχόσουν μόνο και μόνο γιατί είναι πλούσιος, μαμά. Αυτό να μην το ξαναπεί, Τζο. Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι η μητέρα σου μπορούσε να κάνει τόσο ταπεινές σκέψεις? Πώς μπόρεσες? Άκουσε με, Τζο. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι μέρα με την ημέρα να γινόσαστε καλύτεροι άνθρωποι, έτσι ώστε όλοι να σας αγαπούν και να σας σέβονται. Είμαι σίγουρη ότι μόνοι σας θα βρείτε το δρόμο για την ευτυχία. Το να παντρευτεί κάποια ένα πλούσιο άντρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εξασφάλεις την ευτυχία για όλη τη ζωή. Η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας και κερδίζει μόνο αυτός που ξέρει να πολεμά τίμια. Σε ευχαριστώ, μαμά, και σου υπόσχομαι πως θα γίνω συγγραφέα, ό,τι και να γίνει. Ναι, να είσαι σίγουρη ότι μια μέρα θα γίνω μια διάσημη συγγραφέα, μαμά. Από εκείνη τη στιγμή η Τζο πίστεψε πως τα αλήθεια θα γινόταν μια γνωστή συγγραφέα κάποια μέρα. Τζο! Ναι! Μα πού είσαι, λοιπόν? Εδώ είμαι, έλα! Σε ψάχνω όλη την ημέρα! Γιατί, τι έγινε πάλι? Ένα γραμματοκιβώτιο. Έβαλα ένα γραμματοκιβώτιο στα σύνορα των σπιτιών μας. Έχει και μια πόρτα στην κάθε του πλευρά. Πολύ ωραία ιδέα, Λόρι. Η φιλία ανάμεσα στις δύο οικογένειες μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, αλλά περισσότερο από όλους τη φιλία αυτή τυχαίρονταν τα δύο παιδιά, η Τζο και ο Λόρι. Α! Εδώ πρέπει να είναι! Έλα να δεις κάτι! Έλα! Μα τι είναι! Τώρα θα δεις! Για μένα! Ποιος το έστειλε? Ποιος το έστειλε? Είναι δικό σου και στο έστειλε ο κύριος Λόρενς. Μη μου πεις πως δεν είναι ο πιο γλυκός παππούς όλου του κόσμου. Βλέπεις, εδώ υπάρχει και ένα γράμμα που λέει «Στη δεσποινίδα Elizabeth March». Α, μου φαίνεται πως ονειρεύομαι. Τζο, σε παρακαλώ, διάβασέ το. Δυσκολεύομαι ακόμα και να το πιστέψω. Καλά, λοιπόν, άκουσε τι λέει. «Στη δεσποινίδα March, αγαπητή Μπεθ, σε ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες παντόφλες. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι οι πανσέδες που κέντησες είναι τα αγαπημένα μου λουλούδια. Κάθε φορά που θα τις βλέπω θα θυμάμαι την ευγενική σου προσφορά, τα αγνά σου αισθήματα. Σε παρακαλώ να μου επιτρέψεις να σου κάνω κι εγώ ένα δώρο. Από ό,τι ξέρεις, αυτό το πιάνο ήταν της μικρής μου εγγονής, που δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Νομίζω ότι και εκείνη θα συμφωνεί με την απόφασή μου να στο χαρίσω. Σου αξίζει, σου αξίζει. Μόλι μου την αγάπη, James Lawrence, τέλειο. Μακάρι να μου στείλαν και εμένα ένα γράμμα. Oh, είναι... Μπεθ, πηγαίνει να τον βρεις και να τον ευχαριστήσεις. Είναι πολύ συγκινητικό. Ναι, μαμά, θα πάω να τον βρω τώρα αμέσως, πριν χάσω το θάρρος. Μπεθ, θα τα καταφέρεις μόνος. Θα τον ευχαριστήσεις όπως πρέπει. Όμα και βέβαια είναι τόσο απλό, έτσι δεν είναι? Α, κοίτα να δεις πως άλλαξε αυτό το κορίτσι. Ω, κύριε Λόρενς! Ήρθα να σας ευχαριστήσω, κυρία, για το ωραίο το... Ω, κύριε! Κύριε! Είναι με τον κύριο Μπρουκ, κοίτα. Τελικά συμφωνούμε σε όλα, έτσι? Μάλλον. Ο κύριος Μπρουκ λοιπόν θαυμάζει τη Μεγ πάρα πολύ, Τζο, ε? Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου, μα καθόλου. Σ, έλα τώρα, Τζο, πώς κάνεις έτσι, ησύχασε. Κοίτα. Να και ένα νεγράκι. Μα τι κάνει εκεί? Πρόσεχε, πρόσεχε, θα πέσει πάνω στο βράχο! Α, πρόσεχε, σου λέω, θα πέσει!
Κύριε Μπρουκ, προσέξτε! Κάνε κουράγιο! Έρχομαι να σας προσοκρατήσω! Κύριε Μπρουκ, κουράγιο! Κύριε Μπρουκ, σώστε τον! Λες να πνίγηκαν και οι δύο. Ζήτω! Επιτέλους ηρέμησα. Ο κύριος Μπρουκ είναι σπουδαίος. Και βέβαια είναι Τζο. Έχεις έρθει από τον Νότο, έτσι. Από ποιο μέρος του Νότου? Δεν είσαι υποχρεωμένος να μου απαντήσεις αν δεν θέλεις, αλλά νομίζω ότι σε κυνηγούν, ε. Μήπως το έσκασες από καμία φάρμα του Νότου, παιδί μου? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείς, αγόρι μου. Όλοι οι άνθρωποι εδώ μέσα σε αγαπούμε. Αλήθεια, το έσκασες μόνος σου? Είμαστε πάρα πολλοί, αλλά σκοτώθηκαν όλοι τους. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι αδελφοί μου και όλοι μου οι φίλοι. Κακόμοιρο παιδί. Μη φοβάσαι, σύντομα η δουλεία θα καταργηθεί και όλοι οι σκλάβοι θα ελευθερωθούν. Όλοι οι άνθρωποι της γης, άσχετα από το χρώμα της επιδερμίδας τους, είναι ίσοι. Είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού και έχουμε τα ίδια δικαιώματα σε αυτή τη ζωή. Για μας σημασία έχει ο άνθρωπος. Εμείς το πιστεύουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο και ο στρατός μας, ο στρατός των Βορείων, πολεμά μέρα νύχτα. Η μέρα της νίκης δεν θα αργήσει να έρθει. Είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Είσαι κι εσύ ένας άνθρωπος όπως κι εμείς. Δεν είσαι σκλάβος κανενός. Μη χάνεις τη πίστη σου. Μα πάνω απ' όλα μη χάνεις την υπομονή σου. Το κατάλαβες αυτό? Μάλιστα, κύριε, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, αφεντικό. Έτσι μπράβο, γε μου, έτσι μπράβο. Αγαπώ πολύ το θείο Λόρενς, γιατί είναι ένας σπουδαίος, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, μαμά. Πολύ σπουδαίος. Ο κύριος Λόρενς είπε στο αγόρι ότι αν ήθελε μπορούσε να μείνει κοντά του, αλλά εκείνο προτίμησε να φύγει. Είπε ότι ήθελε να πάει στον Καναδά. Δεν το αδικό που ήθελε να φύγει μακριά. Ο μπαμπάς πολεμά για να ελευθερωθούν όλοι οι νέγροι που είναι σκλάβοι. Να σταματήσει η δουλεία επιτέλους, να σταματήσει. Και να γίνουν οι άνθρωποι ελεύθεροι. Είμαι πολύ υπερήφανη για τον μπαμπά, γιατί πάντα αγωνίζεται για το δίκαιο, έτσι, μαμά. Καθώς έμπαινε το φθινόπωρο, μερικοί εκδοτικοί και εφημερίδες άρχισαν να ενδιαφέρονται και να αγοράζουν τις ιστορίες της Τζο. Έτσι σιγά σιγά, αλλά σταθερά, η Τζο άρχισε να γίνεται γνωστή. Τελείωσε! Καταπληκτικό! Τζο! Τι θέλεις, Μπεθ? Ο Λόρι σε περιμένει κάτω, έλα γρήγορα! Ας τον να περιμένει! Δεν το καταλαβαίνει πια πως δεν έχω καιρό για παιχνίδια εγώ! Δεν μπορεί να το καταλάβει! Έλα τώρα, Τζο! Τι θα γίνει με τον Λόρι, τι να του πω! Πες του πως εξαφανίστηκα, πως δεν με βρίσκεις, καημένη! Έτσι θα του ξεφύγω! Τζο! 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 Περίμενε! Τζο! Περίμενε, Τζο! Τζο, είσαι αγωροκόριτσο! Τζο, τέλειωσες πολύ γρήγορα. Πόνεσες πολύ, για πες μου. Όχι καθόλου. Τζο, πρέπει να πόνεσες πολύ, έτσι. Πόσα έβγαλες, λοιπόν? Πόσα έβγαλα? Πόσα δόντια! Μα τι λες, ποιος είπε ότι πήγα στον οδηγιατρό, Λόρι, ονειρεύεσαι? Μα τότε... Μα κοίταξε! Δεν καταλαβαίνω. Ορίστε, διάβασέ το. Πληρωτέω στη Ζουζεφίνα Μάρτζ ένα δολάριο για τα δικαιώματα της ιστορίας της στο χέρι του διαβόλου. Λοιπόν,
Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα, Λόρι? Μόνο ένα δολάριο για μια ολόκληρη ιστορία. Στην αρχή ναι, μόνο ένα δολάριο, αλλά σιγά σιγά θα κερδίζω περισσότερο, ίσως και 10. Καλά, αλλά αξίζει τον κόπο να δουλεύεις τόσο σκληρά, να μην πιέζεις με τους φίλους σου για ένα ψωρό δολάριο. Μα δεν είναι μόνο τα λεφτά, Λόρι, όχι, δεν είναι. Το σπουδαιότερο είναι πως οι ιστορίες μου θα εκδοθούν, θα τις διαβάσουν πολλοί άνθρωποι. Και που ξέρεις, μια μέρα μπορεί να γίνω διάσημη, μα είναι υπέροχο. Τζο. Μέγ! Πόσο όμορφη είσαι σήμερα! Σαν μια πραγματική κυρία είσαι, Μέγ! Έλα τώρα, Τζο, τι λες! Μια κούκλα! Μια αληθινή κυρία, έτσι! Πραγματικά! Με τον ερχομό του φθινόπωρου, η Μέγ έπαψε πια να είναι παιδί και έγινε μια όμορφη δεσποινής. Η Τζο, χωρίς να το θέλει, άρχισε να τη ζηλεύει λιγάκι. Όμως, για να δούμε τι έγινε μια μέρα του Νοέμβρη. Οι τέσσερις αδερφές πίνουν το τσάι τους. Έχετε δίκιο, Λόρι, είναι σπουδαίο αγόρι! Κυρία, ήθελα τηλεγράφημα για σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάνα. Ποιος θα το έστειλε αυτό το τηλεγράφημα? Ελπίζω να έχει ευχάριστα νέα. Θεέ μου, πρέπει να φύγω αμέσως. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς σας βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο στην Ουάσιγκτον. Τι θα κάνω, Θεέ μου? Δεν έχω λεφτά ούτε για το εισιτήριο του τρένου. Μαμά, σε παρακαλώ πολύ να μην στεναχωριέσαι. Θα πάω εγώ αμέσως στη Via Mars και θα τη ζητήσω δανεικά. Ενώ μεταξύ εσύ είναι ετοιμαστής για το ταξίδι σου, μαμά, σε παρακαλώ. Τζο, στάσου! Μπαμπά, μπαμπά, σε παρακαλώ, μην πεθάνεις. Του το είχα πει. Τον είχα προειδοποιήσει να μην μπλεχτεί με το στρατό, αλλά δυστυχώς δεν με άκουσε. Μα θεία μου, δεν είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες τώρα. Σε παρακαλώ να προσέχεις πως μιλάς, είσαι πολύ ανεβής, ακούς? Συγχωρήστε με, θεία μου, αλλά αισθάνομαι πολύ αναστατωμένη, γι' αυτό ο πατέρας μου βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και σας παρακαλώ, δανείστε μας τα χρήματα για το εισιτήριο της μαμάς. Σας οικετεύω, μην μου αρνηθείτε αυτή τη χάρη. Τι άνθρωπος είναι αυτός ο πατέρας σου? Πήγε και χάσε όλη του την περιουσία σε άσκοπες φιλανθρωπίες. Λυπάμαι, θεία, πολύ. Λυπάμαι πολύ, θεία. Είσαι εσύ αυτή που πρέπει να ντρέπεται. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποφάσισε να πάει και εθελοντή στον πόλεμο. Αχ, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου μυαλό, καθόλου. Θεία, σταμάτα. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για τον πατέρα μου. Δεν μου αρέσει που τον κατηγορώ, όμως όλα τα πράγματα έχουν κάποιο όριο, ακόμα και η καλοσύνη. Κατάλαβα. Δεν θέλεις, θεία, να μας δανείσεις αυτά τα χρήματα. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει! Άκουσε, Τζο, περίμενε, Τζο, γύρνα πίσω! Αχ, τα σημερινά παιδιά είναι! Αν η μητέρα μας δεν πάει, τι θα απογίνει ο πατέρας μας? Τι θα απογίνει, καημένε μου πατερούλη? Πρέπει να σου πω ότι έχεις τα πιο όμορφα και μακριά μαλλιά, Τζο. Θα πουλήσω τα μαλλιά μου! Αν έχετε κανένα πρόβλημα, να πάτε στον κύριο Λόρενς. Και σας παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι οι Χάμελς χρειάζονται τη βοήθειά σας. Μαμά, μην ανησυχείς, θα τους προσέχω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπεθ. Μα γιατί, Τζο, μας έβγει τόσο πολύ? Έλατε, κυρία, η άμαξα σας περιμένει έξω. Έλατε. Ένα και ο κύριος Μπρουκ. Ήρθα εδώ για να συνοδεύσω τη μητέρα σας. Ο κύριος Λόρενς με στέλνει για μια δουλειά στην Ουάσιγκτον και έτσι θα ταξιδέψουμε μαζί. Σας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη ανακούφιση για μας να ξέρουμε ότι κάποιος θα τη συνοδεύσει στο ταξίδι. Μην ανησυχείτε, ο πατέρας σας θα γίνει καλά. Μη στεναχωριέστε, Δεσποινής Μπεκ. Πιστέψτε με. Wow! Η θεία Μάρτζη ήρθε. Πώς αυτό? Πού είναι αυτό το άμυαλο κορίτσι? Δεν γυρίσει ακόμα στο σπίτι? Πού είναι, πού είναι? Μήπως η Τζο σας μίλησε άσχημα, πέστε μου. Ναι, άσχημα, πολύ άσχημα. Αυτό το κορίτσι δεν έχει καθόλου τρόπους. Μόλις τη δω θα της δώσω μερικές ξυλιές για να βάλει μυαλό. Ορίστε, σκέφτηκα ότι θα χρειαστείς μερικά λεφτά ακόμα εκτός από το εισιτήριό σου. Αυτές τις στιγμές τα λεφτά είναι απαραίτητα. Μόνον έτσι θα μπορέσεις να τον περιποιηθείς, δεν τον καταλαβαίνεις? Θεία Μάρτζ. Για να αποφασίσει ο πατέρας αυτών των παιδιών να κάνει ό,τι έκανε, θα έχει τους λόγους του. Εγώ δεν είμαι ικανή να τον κρίνω. Είχα εντελώς διαφορετική γνώμη και στεναχώρησα την Τζο. Όμως τώρα είμαι πολύ υπερήφανη για τον πατέρα σας. Τον αδερφό μου, τον αγαπημένο μου αδερφό. Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ ότι η δουλεία πρέπει να καταργηθεί.
Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να ζήσει σκλάβος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η πατρίδα μας είναι μια ελεύθερη χώρα. Και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι. Ο Λίνκολν είπε ότι ο σωστός κυβερνήτης είναι αυτός που εκλέγεται από το λαό για να εξυπηρετεί το λαό. Γι' αυτό λοιπόν το ιερό σκοπό, ο πατέρας σας πολεμά, θυσιάζοντας ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Θεία, ευχαριστώ. Πάμε, φύγουμε τώρα αμέσως, θα χάσουμε το τρένο. Ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι η Τζο. Μην ανησυχείς για την Τζο αυτή, να μην τη φοβάσαι. Ω, Νάθη, γύρισε. Τι βλέπω, το πεισματάρικο κοριτσάκι μας γύρισε. Τα κατάφερα, Τζο. Τι έπαθες, Τζο, γιατί σηκώθηκες και έφυγες πριν ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω, ε? Σου έφερα μερικά λεφτά. 25 δολάρια. Τζο, πού τα βρήκες όλα αυτά τα λεφτά? Μην ανησυχείς, μαμά. Είναι δικά μου. Δεν τα δανείστηκα. Δεν τα έκλεψα από κανένα. Το μόνο που έκανα ήταν να πουλήσω κάτι πολύ δικό μου. Μόνο δικό μου. Δικό μου, μαμά. Τζο! Εσύ? Μη φοβάστε, αισθάνομαι πολύ καλά. Τα μακριά μαλλιά είχαν αρχίσει να με ενοχλούν πάρα πολύ. Νομίζω πως αυτό το χτένισμα μου πάει. Ο Θεέ μου, τα μαλλιά σου, τα όμορφα μαλάκια σου. Και τι με αυτό, τα μαλλιά μου θα μακραίνουν πάλι, μαμά. Πώς μπόρεσες. Μαμά, μαμά. Ω, Τζο, τι παιδί είσαι εσύ. Η θεία μας δάνεισε τα λεφτά που χρειαζόμαστε, δεν ήταν ανάγκη. Δεν πειράζει, τα λεφτά της Τζο είναι πιο πολύτιμα από όλα τα λεφτά του κόσμου. Παιδί μου, με κάνεις να αισθάνομαι πολύ μεγάλη ντροπή για τους σου είπα πριν από λίγο. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, αγαπημένο μου παιδί. Σιγά, θεία, μην με σφίγγεις τόσο πολύ. Ω, είσαι αδιόρθωτη. Τζο, σε ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας θα συγκινηθεί πολύ όταν μάθει αυτό που έκανες. Αγοροκόριτσο, ξέρω κέφαλη. Αυτά της. Και οξύθιμη και εγωίστρια αίσθηση. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά παρόλα αυτά σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ από όλα. Χαίρομαι. Ελάτε, πρέπει να βιαστούμε, αλλιώς θα χάσουμε το τρένο. Ελάτε λοιπόν. Κουράγιο. Έτσι λοιπόν, η Τζο, έκανε κάτι τέτοιο για τον πατέρα της η Τζο. Ο πολύ σπουδαίο κορίτσι. Και το κυριότερο, έκανε πως δεν την ένιαξε καθόλου. Έλεγε πως το κούρεμα αυτό της πήγαινε πολύ. Το πιστεύεις αυτό, παππού? Τι λες, έτσι, ε? Τζο, Τζο, τι έπαθε? Τζο, δεν μ' ακούς, άνοιξε! Σε παρακαλώ, άνοιξε την πόρτα! Τι θέλετε, δεν θέλω κανένα, φύγετε, αφήστε με ήσυχη! Τζο! Μακ, ένα λάμπο το παπά μου, το έδωσε Τζο και είπε ότι μπορώ να το διαβάσω. Διάβασέ το και εσύ, άμα θέλεις, το επιτρέπω, έτσι, διάβασέ το. Ω, Τζο, αγαπημένο μου παιδί, σε φαντάζομαι αυτή την ώρα να τρέχεις ξέβιαστο στους αγρούς. Αυτή η ζωντάνια και η ζωηράδα σου είναι ό,τι πιο πολύ αγαπώ από σένα. Στα αυτιά μου ακούω τη χαρούμενη φωνούλα σου καθώς παίζεις με τα άλλα παιδιά, θέλοντας να είσαι πάντα εσύ ο αρχηγός τους. Τα όμορφα ξανθά μαλλιά σου καθώς τα παίρνει ο άνεμος σε κάνουν να μοιάζεις με νεράιδα, μια νεράιδα με μακριά μαλλιά. Ο παπάς, με πολύ λαχτάρα, περιμένει να σε ξανασφίξει στην αγκαλιά του. Τζο, Τζο! Τι είναι ανάγκη να δουλεύεις τόσο σκληρά λοιπόν? Μα χρειαζόμαστε λεφτά, Λόρι. Γι' αυτό το λόγο είπα στην Πέθ να πάει να βοηθήσει τους φάμελς στη θέση μου για να μπορέσω να εργαστώ. Δεν το κάνω όμως μόνο για τα λεφτά. Τον τελευταίο καιρό άρχισα να καταλαβαίνω πως είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να γράφεις, να επικοινωνείς με τους άλλους, να τους λες τη σκέψη σου. Καταλαβαίνω. Ό,τι και να συμβεί, εγώ θα εξακολουθώ να γράφω, Λόρι. Να γράφω. Τζο, έλα γρήγορα, η Πέθ! Μη με πλησιάζετε!
Μπεν, τι έπαθε! Τι σου συμβαίνει, μήπως είσαι άρρωστη, δεν μπορούμε να σε αφήσουμε έτσι. Το βορρό της κυρίας Χάμελ πέθανε. Ακόμη το πλασματάκι. Και μετά. Προσπάθησε να ζεστάνε το ποδαράκι του γιατί ήταν πολύ κρύο. Μα αυτό ήταν ήδη πεθαμένο. Άκουσα ότι είχε οστρακιά. Το κεφάλι μου χοντεύει να σπάσει. Τι θέλεις να πεις με. Η οστρακιά είναι μια αρρώστια που κολλάει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να με πλησιάζετε. Δεν θέλω να σας κολλήσω. Όχι, μην πλησιάζεις με. Μην ανησυχείς με. Δεν θα πάθω τίποτα εγώ. Ευτυχώς που γύρισες στο σπίτι. Ο Θεέ μου, πρέπει να πάω να φέρω αμέσως στο γιατρό. Όχι, όχι, θα πάω εγώ. Σε ευχαριστώ, Λόρι, σε ευχαριστώ. Για να είμαστε πιο ήσυχοι, η Άμι πρέπει να πάει να μείνει κάπου αλλού. Μάλιστα, γιατρέ. Μάλιστα. Αν πέσει ο πυρετός της, τότε έχουμε πολλές ελπίδες να γίνει καλά. Την Άμι μπορούμε να τη στείλουμε στη θεία Μάρτς. Τι λες κι εσύ? Ναι, αυτό θα κάνουμε. Κακόμερη Μπεθ, θα πρέπει να υποφέρει πάρα πολύ. Τι έγινε, γιατρέ, πέστε μου πώς είναι η Μπεθ, πέστε μου πώς είναι. Μήπως ξαναβρει τις αισθήσεις της. Αν είναι δυνατόν, νομίζω ότι πρέπει να ειδοποιηθεί η κυρία Μάρτς. Αυτό είναι αδύνατον. Ο πατέρας μου δεν έχει γίνει ακόμα εντελώς καλά. Θα την αναλάβω εγώ, γιατρέ, μην ανησυχείτε καθόλου. Καλά, αλλά εγώ επιμένω ότι θα ήταν καλύτερα να βρισκόταν εδώ και η μητέρα σου. Μα είναι τόσο βαριά, λοιπόν, γιατρέ, πέστε μου. Βλέπετε, το χειρότερο ήταν που περπάτησε μέσα στη βροχή. Η κατάστασή της απαιτεί συνεχή φροντίδα. Νομίζετε πως θα σωθεί? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Θεός θα μας στερήσει ένα τόσο καλό παιδί όπως η Μπεθ. Όχι, αυτό δεν θα γίνει. Είναι άδικο η Μπεθ. Η Μπεθ, το πιο ευγενικό κορίτσι, το πιο πονόψυχο, όχι. Όχι, όχι, εγώ είμαι σίγουρη θα το ξεπεράσει. Θα γίνει καλά, θα πέσει ο πυρετός, θα το δείτε. Μπεθ, δεν μας αφήνεις, Μπεθ. Θεέ μου, σε παρακαλώ, σώσε την Μπεθ, σώσε την. Ω Θεέ μου! Έλα, ηρέμησε, ηρέμησε! Τζο, πώς είναι η Μπεθ, πώς είναι? Έχει ακόμα πυρετό? Για πες μου, κατέβηκε καθόλου ο πυρετός της, πώς είναι? Όχι, όχι ακόμα, όχι. Να πάρει οργή. Άργη, υπάρχει ελπίδα να ζήσει. Έχω αρχίσει να απελπίζομαι. Τι είναι αυτά τώρα, έλα, ηρέμησε. Σε λίγο θα έρθει και η μητέρα σου, Τζο. Θα έρθει η μητέρα μου, είπες, Λόρι? Ναι, έπρεπε να την ειδοποιήσουμε. Γι' αυτό το λόγο ο παππούς της έστειλε ένα τηλεγράφημα. Α, ο κύριος Λόρενς φοβάται ότι θα αρρωστήσεις κι εσύ. Δεν είσαι πολύ κουρασμένη, Τζο. Δεν θα αντέξεις για πολύ. Η μητέρα σου θα γυρίσει με το τρένο των 5. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό, Τζο. Δεν χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ, Λόρι. Έλα, θα την αναλάβω εγώ τώρα. Εσύ πήγαινε να ξεκουράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λόρι, άραγε θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Πάλι, πες μου. Μα και βέβαια, είμαι σίγουρος ότι η Μπεθ θα γίνει εντελώς καλά. Μπεθ, πώς αισθάνεσαι? Σε λίγο θα είναι και η μαμά εδώ. Τζο, ελάτε, τρέξτε όλοι! Μου φαίνεται ότι ο πυρετός άρχισε να πέφτει. Τρέξτε να φωνάξετε το γιατρό σας, παρακαλώ, τρέξτε! Τι είπες, Μπεθ? Θα πάω εγώ να φέρω τον γιατρό! Μπεθ. Ωραία. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, δεσποινής μου. Ο πυρετός της έπεσε πάρα πολύ. Τι. Είναι πολύ καλύτερα. Θα γίνει καλά. Σε ευχαριστώ, Θεούλη μου. Σε ευχαριστώ. Και μην κάνετε φασαρία. Αφήστε την να κοιμηθεί όσο θέλει. Όταν ξυπνήσει, δώστε της λίγο γάλα. Ο Θεός την έσωσε, δεσποινής. Με εξώθηκε, σώθηκε, σου λέω. Μην φωνάζεις, θα την ξυπνήσουμε. Καλό, καλό. Μπεθ, σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Μεγάλη σου η χάρη. Thank you.
Μέρα με την ημέρα η Μπεθ άρχισε να αισθάνεται καλύτερα. Μπεθ! Αμή! Είμαι τόσο ευτυχισμένη που κατέβηκα πάλι αυτές τις σκάλες. Όλα μου φαίνονται τόσο όμορφα. Τα λουλούδια, ο ήλιος. Σε λίγο θα έρθουν τα Χριστούγεννα, γι' αυτό πρέπει να γίνεις γρήγορα καλά. Α, ναι, μαμά, μαμά. Η Μπεθ κάνει πάλι σαν μωρό, σαν μωρό. Συγγνώμη. Μήπως είναι αυτό το σπίτι των Μάρτζη ή χτύπησα λάθος πόρτα? Μα και βέβαια, τι θέλεις? Αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα, έχετε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Περάστε μέσα, ελάτε. Αγάπη μου, μπαμπά! 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 Γιο, ο Λόρι μου τα είπε όλα. Σε ευχαριστώ. Θα ξαναμεγαλώσω τα μαλλιά σου, μη στενοχωριέσαι. Για μένα τώρα είσαι πιο όμορφη παρά ποτέ. Το ωραιότερο κορίτσι του κόσμου και το πιο αγνό. Μπαμπά. Αν και ο χειμώνας είχε μπει για τα καλά και σε λίγο θα έφταναν και τα Χριστούγεννα, στο σπίτι των Μάρτζ ήταν σαν να είχε έρθει η άνοιξη. Γιατί για την Μπεθ, τη Τζο, τη Μεγ και την Άμι, αλλά και για τον πατέρα και τη μητέρα, η άνοιξη είχε μπει μέσα στις καρδιές τους αυτή την αλυσμόνητη μέρα. Αλλά η ιστορία μας σίγουρα θα συνεχιστεί και θα έρθουν κι άλλες χαρές σαν κι αυτές της Μεγ με τον Μπρουκ. Thank you.